Μπράβο! Υπήρχαν κάποιες αστάθειες στο στούντιο Σάκης, υπήρχαν κάποια πράγματα που μπορεί να σε βοηθήσουν πάρα πολύ, θα σου πει ο Κωνσταντίνος ο Αργυρός. Η Έλενα, μάλλον κάποια στιγμή θα σου τραγουδήσει ένα τραγούδι για να πας στην ομάδα της και θα σου πει πόσο πολύ σε θέλει. Και εγώ θα σου πω ότι από την αρχή που μπήκε στο τραγούδι ήθελα να γυρίσω ακόμα πιο νωρίς, γιατί έχεις μια ιδιαίτερη φωνή, έχεις ένα μέταλλο. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να πεις και πιο σύγχρονα τραγούδια με αυτή τη φωνή και να δώσεις ένα τελείως το διαφορετικό αυτό το δικό σου της... πώς είπαμε? Μαρία. Μαρία τι? Θεοδώρου. Σε είδα ότι σκεφτόσουν κάποιες στιγμές όταν ανέβαινες εκεί στα ψηλά, ήσουν λίγο σε παλιά. Ναι, γιατί και τόσες ώρες έχω. Μάλιστα, Μαρία μου. Το έχεις σπουδάσει έτσι για να κάνουμε λίγο τις ερωτήσεις της κλασικής. Οι γονείς μου είναι μουσικοί και εγώ έχω τελειώσει αρμόνια, αρμονία, αντίστοιξη κτλ. Φωνητική δεν έκανα γενικά. Και είχα πάει και στη Eurovision Junior, μιας και έχω εδώ πέρα από Eurovision εσάς. Αυτά, αλλά δεν βγήκα πρώτη, αλλά εντάξει. Και είπα να έρθω και εδώ. Εξυπνήσα και σήμερα στις 12 και 10. Το ξυπνητήρι χτυπάει τρελά από τις 10. Μα που εγώ να σηκωθώ, δεν έχουμε σχολείο. Λόγω δεν έχω να βιαστώ, ας πάει η ώρα 2. Κι όπως με νεύρα ξυπνήσα, το πιάσαμε μανία. Να το πετάξω, σκέφτηκα στη διπλάνη γωνία. Να πάψει και... Μια γλύκα είσαι. Τι κομματάρα ήταν αυτό. Γεμάτη νεύρα, έτσι. Δεν βγήκαμε πρώτοι, όμως, λέω. Εντάξει, ούτε ο Σάκης βγήκε πρώτος. Ναι, η Έλενα όμως βγήκε πρώτη. Γι' αυτό χαμογέλασε τόσο πολύ την ώρα που γύρισε η Έλενα. Εντάξει. Ναι, αλλά φάνηκε. Ποιος ήταν αυτός που σε απελευθέρωσε από το άγχος σου εκείνη τη στιγμή ότι θα γυρίσει κανένας, δεν θα γυρίσει ναι, και δεν έχουν γυρίσει εσύ ακόμα. Εσύ σίγουρα. Έχω φύγει. Το ξέρω. Εγώ βέβαια. Γιατί δεν έχεις ασχοληθεί με τη φωνητική? Θα ασχοληθώ, θέλω να ασχοληθώ. Αισθάνεσαι ότι είναι αρκετά καλή η φωνή σου, έτσι ώστε χρειάζεται? Εννοείται πως χρειάζεται φωνητική. Εγώ θα κάνω τη σκέψη της απομπής για να καταλάβει ο Σάκης ακριβώς τι σκέφτεται. Εσύ μίλα. Τι να πω? Απάντησε στο Σάκη. Εγώ σε βρήκα λίγο κρατημένη. Γιατί ναι, με ρωτάει τώρα τέτοια πράγματα? Λίγο. Πώς? Αφού εγώ με την Έλενα θέλω να πάω και το έχω αποφασίσει, δεν μπορούμε να τελειώνουμε. Είμαι συγκρατημένη. Να φτάσουμε σε αυτό το τέτοιο. Είναι. Ναι, είμαι καλά. Για ποιο λόγο, θέλω να μας πεις? Γιατί έχω άγχος, γι' αυτό. Όχι, και στον τρόπο που τραγούδησες σου λίγο συγκρατημένη. Το ξέρεις ή νιώθεις ότι... Είχα άγχος, αφού τραγουδάω μπροστά σας. Τι να μην είναι, να είμαι άνετη, πόσο όχι, άνετη. Όχι, μισό το... Ναι, αλλά θες να μας εντυπωσιάσεις ταυτόχρονα ή όχι? Θες να μας εντυπωσιάσεις όμως ταυτόχρονα ή όχι? Οπότε, εφόσον θες να μας εντυπώσεις, γιατί δεν τα δίνεις όλα παρά κρατάς και... Δηλαδή, αντί να βάλεις 100% της μηχανής, θες να βάλεις 70%. Για να τα δώσεις αργότερα. Όχι, θέλω να καταλάβω. Μα απλά είχα άγχος και γι' αυτό. Τι πρέπει να κάνω για να έρθεις στην ομάδα μου? Δείξε μου εσύ τον τρόπο. Ό,τι και να κάνει με την Έλενα θα πάω. Γιατί επιμένουν τώρα? Εγώ λέω να τους... Και ο Σάκης με ρωτάει κάτι δύσκολο, θα με βοηθήσεις. Να σε βοηθήσω. Άκουσα, λοιπόν, θέλω να, θέλω να σου ρωτάω κάποια δύσκολα, όπως λες τα δύσκολα. Δεν δύσκολα. Θέλω να καταλάβω πώς σκέφτεσαι. Είναι μεγάλη κουβέντα που σκέφτομαι. Ναι. Γιατί, ξέρεις, είναι σημαντικό να δω... Εμένα μου άρεσε η φωνή σου, αλλά είδα ότι κρατήθηκες πάρα πολύ. Δηλαδή πιστεύω ότι έχεις πάρα πολύ ακόμα να δώσεις. Καλό είναι αυτό το ότι έχω. Γιατί σε είδα, γύρισα αρκετά Φέρω. Γρήγορα που να μπορώ να σε είδα κιόλας λίγο. Ήσουν και κινησιολογικά και σαν ενέργεια και αυτά ήσουν κρατημένοι. Δεν... Γιατί? Γιατί έχει άγχος! Γιατί είχε άγχος πριν έρθει, είχε άγχος την ώρα που τραγουδούσε και τώρα που έχουν γυρίσει και τέσσερις καρέκλες, έχει πάλι άγχος η Μαρία. Η Μαρία γενικότερα είναι ένα αγχωτικό πλάσμα. Η Μαρία γεννήθηκε αγχωμένη. Είχαν πολλές απαιτήσεις οι γονείς της από μικρό παιδί. Τη στείλανε στην Eurovision Junior και της είπαν ότι εσύ πρέπει να εκπροσωπήσεις την Ελλάδα. Σκέψου τι άγχος είναι αυτό. Εσείς οι δύο το έχετε βιώσει αυτό το άγχος. Εσείς οι δύο το έχετε βιώσει αυτό. Δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο, ειδικά όταν ήσουν 6 χρονών τρυφερό κοριτσάκι τη στείλανε. 6 χρονών ήσουν αυτό. Δεν ήταν 6. Όχι, δεν ήμουν 6. Δεν ήταν 6, αλλά τέλος πάντων για τη δραματικότητα τη υπόθεση. Πρέπει να υπερβάλλουμε λίγο. Το 2008, δεν ξέρω, γυμνάσιο ήμουνα, πρώτη, δευτέρα.
12. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι από το άγχος, δεν θυμάμαι πότε έκανα συμμετοχή στο Voice. Δεν θυμάμαι πότε πήγα στην Eurovision Junior. Δεν ξέρω καν αν πήγα στην Eurovision Junior. Ήταν αυτή εκεί πίσω, εγώ αλήθεια, πριν από τόσα χρόνια. Η ημερομηνία πότε δήλωσα, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι γενικά. Θα ξαναπήγαινε στην Eurovision Junior να προσπίσει στην Ελλάδα. Εννοείται. Είσαι πολύ μεγάλη, δεν μπορεί να πει εκεί. Τι άλλα τραγούδια λες, Μαρία? Λοιπόν, εγώ τι τραγούδια λέω? Και ποια ήταν αυτή, για πες μας για την κοπέλα που πήγε τελικά. Δεν σχολιάζω. Λοιπόν, δεν σχολιάζεις. Δεν σωστό. Λοιπόν, θα σας πω... Ήσασταν φίλες πριν πάτε εκεί? Ούτε καν. Να πω κάτι. Λοιπόν, επειδή η Έλληνα με ρώτησε τι τραγούδια ήσασταν φίλες λέω... Ήσασταν μετά από εκεί. Εγώ λέω Παπαρίζου. Ούτε καν. Φουλ Παπαρίζου τραγούδια. Λες τραγούδια της Παπαρίζου. Και γενικά έχω μεγαλώσει με Παπαρίζου, καλά. Και μεσά και εδώ και... Όλοι μ' αρέσετε βασικά. Το εδώ εμένα εννοούσε. Αλλά επιλέγω να πάω στην ομάδα. Κάτσε μισό λεπτό. Το εδώ στην εμένα. Ομάδα. Κάτσε περίμενε το εδώ εμένα εννοούσε. Ακούγε και εδώ αυτό. Εννοούσες. Όχι. Άστε εδώ. Να πει με ποια ομάδα θα πάει να λυτρωθεί, να φύγει, να ξεκουραστεί το κορίτσι. Όχι, όχι. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Με την ομάδα. Με την ομάδα. Αλλά επιλέγω να πάω στην ομάδα. Κάτσε μισό λεπτό. Στην εμένα. Ομάδα. Κάτσε περίμενε το εδώ εμένα. Ακούγε και εδώ αυτό. Εννοούσες. Όχι. Άστε να πει με ποια ομάδα θα πάει να λυτρωθεί, να φύγει, να ξεκουραστεί το κορίτσι. Όχι, όχι. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Με την ομάδα. Με την ομάδα. Της Παπαρίζου. Πώς και έτσι είναι, αγαπημένη μου. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Έλα, μαράκι μου. Διάλεξε, παιδιά. Πώς θα το ονομάσεις? Μπορώ να γίνω να τα βαφτίσω. Έλα, κορίτσι μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που γυρίσατε όλοι. Η Έλληνα όχι τόσο. Το κατάφερες. Μετά από τόσο αναποφάσεις που ήσουν. Ναι, γιατί χάνει και την πολιτεία από κάποια στιγμή, έτσι. Ποιος δεν δεις τα χεράκια πόσο κρύα είναι. Κοίτα τώρα που σε πιάνει και ο Σάκης, έφυγε το άγχος, ε. Με πιάνει ο Σάκης. Ναι, είδες. Μπράβο σου, μπράβο σου, αγάπη, μπράβο.